Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Λεπάντο. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πορεία για τα 15 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. ΕΚΑΒ Πάτρας, επιχειρησιακή αποδυνάμωση χωρίς τους 60 επικουρικούς διασώστες. Διαμαρτύρονται οι επαγγελματίες για τα POS στις λαϊκές αγορές της Πάτρας. Αυξημένο κατά 5% με 10% το φετινό γιορτινό τραπέζι. Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο 16χρονος μαθητής Αλέξης Γρηγορόπουλος έχασε τη ζωή του στα Εξάρχεια και το μαθητικό κίνημα τιμά τη μνήμη του με καταλήψεις και συλλαλητήρια στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα. Από χθες το βράδυ, ισχυρές δυνάμεις ήταν σε αυξημένη επαγρύπνηση και στην Πάτρα, ρίχνοντας το βάρος σε φύλαξη συγκεκριμένων στόχων. Σήμερα το πρωί, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και πορεία από το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου από φοιτητές και μαθητές. Πορείες διαμαρτυρίας στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πραγματοποιήθηκαν σήμερα 6 Δεκεμβρίου και στην Πάτρα. Όπως και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, οργανώθηκαν από το πρωί συγκεντρώσεις για την επέτειο της δολοφονίας του 15χρονου τότε μαθητή από τον ειδικό φρουρό Επαμεινών Δακορκονέα στα Εξάρχεια. Στην Πάτρα είχαν προγραμματιστεί 2 συγκεντρώσεις και πορείες για τα 15 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Η πρώτη στις 12 το μεσημέρι στο πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών στην Οδό Κορίνθου, όπου και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και ακολούθως πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης από μέλη φοιτητικών συλλόγων και της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Η δεύτερη στις 6 το απόγευμα, επίσης από τον χώρο του πρώην παραρτήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα μέτρα ασφαλείας από τις αστυνομικές αρχές ήταν δρακόντια, με τους ηθήνοντες να είναι συνεχώς επιποδός. Είχαν άλλωστε προηγηθεί πολλές συσκέψεις στο αστυνομικό μέγαρο της Ερμού, προκειμένου να αποφασιστούν τα ακριβή αστυνομικά μέτρα που θα εφαρμοστούν την ημέρα αυτή. Υπήρξε μάλιστα ενίσχυση δυνάμεων από όμορους νομούς, προκειμένου να αποφευχθούν έκτροπα και καταστάσεις αντίστοιχες με αυτές που εκτελήχθηκαν στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα στις 17 Νοεμβρίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές ακόμη πόλεις της χώρας, εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως το Αγρίνιο και ο Βόλος. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ Πάτρα στον τομέα της επιχειρησιακής κάλυψης σε περίπτωση που οι 60 επικουρικοί διασώστες που υπηρετούν στο περιφερειακό τμήμα του ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας βρεθούν εκτός μάχης. Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι δεν προβλέπεται στο προσδιαβούλευση νομοσχέδιο η παράταση των συμβάσεών τους παρά μόνο για ένα εξάμηνο. Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει στους εργαζομένους στο ΕΚΑΒ Πάτρα στον τομέα της επιχειρησιακής κάλυψης το γεγονός πως δεν προβλέπεται στο προσδιαβούλευση νομοσχέδιο η παράταση των συμβάσεών τους παρά μόνο για ένα εξάμηνο, όταν η δέσμευση που τους είχε δοθεί ήταν η μονιμοποίησή τους. Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας, μάλιστα, δηλώνει κατηγορηματικά πως χωρίς τη συνδρομή του επικουρικού προσωπικού, που ανέρχεται στα 60 άτομα, θα ανακύψουν σοβαρά προβλήματα. Κάνουν λόγο για αποδυνάμωση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας, ενώ επισημαίνουν ότι θα υπάρξει κόσμος που θα μείνει αβοήθητος, καθώς δεν θα υφίσταται η δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών σε επίγοντα περιστατικά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. 60 άτομα δεν είναι λίγα για το παράρτημά μας. 60 άτομα είναι κοντά αυτά ασθενοφόρα 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα. Αποδυναμώνεται πάρα πολύ το παράρτημά μας, δεν θα μπορέσουν να απεξέλθουν σε επίγοντα περιστατικά που θα συμβούν και δεν θα να πω λέξεις που μπορεί να τρομοκρατώ ή να φανώ πολύ ακραίος, αλλά η παροχή επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας από το ΕΚΑΒ προς τον πολίτη θα είναι με πολύ καθυστέρηση.
Το επικουρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας αναφέρει ότι στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί προς διαβούλευση αναγράφεται παράταση 6 μηνών στο επικουρικό προσωπικό όταν προεκλογικά είχαν δοθεί δεσμεύσεις για μονιμοποίηση. Την Τρίτη, μάλιστα, κατόπιν συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων, αποφασίστηκε να υπάρξει στήριξη στον αγώνα των επικουρικών και διεκδίκηση της πλήρους ένταξής τους στο ΕΚΑΒ. Αυτοί οι άνθρωποι, 60 άτομα σε εμάς και 700 πανελλαδικά, μεγάλοι άνθρωποι. Έχουν 45-50 χρονών οι περισσότεροι και έχουν οικογένειες. Ζουν σε ένα αβέβαιο μέλλον για την επαγγελματική τους κατάρτιση. Πράξανε και αυτοί τι θα κάνουν. Θα υπογράψουν τώρα, εγώ πιστεύετε ότι θα υπογράψουν όλοι την εξάμηνη ανανέωση. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αρκετοί επικουρικοί προσανατολίζονται στο να αποχωρήσουν από το ΕΚΑΒ, αρνούμενοι την εξάμηνη παράταση. Για τον λόγο αυτό, σε πρώτο στάδιο φέρονται αποφασισμένοι να ζητήσουν την άδεια και τα ρεπό που τους οφείλονται μέχρι τέλος του έτους, γεγονός όμως που θα έχει άμεση επίπτωση στην λειτουργία της νευραλγικής υπηρεσίας. Όπως τέλος τονίζουν οι εργαζόμενοι, έχουν ανάγκη από μόνιμο προσωπικό με εμπειρία και πρόσληψη εκπαιδευμένων διασωστών. Να περάσουμε τώρα στην Καλυψό Κανελοπούλου, η οποία είναι κοντά μας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την ανάπλαση της κάτω πόλης. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Πότε θα πάνε τα συνεργεία στην Κανάρη αλλά και στη Σισίνης και τι γίνεται με την οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου. Καλυψό, καλησπέρα. Δήμητρα, καλησπέρα. Όσον αφορά λοιπόν την ανάπλαση της κάτω πόλης, σύμφωνα και με τα σχέδια και με τον υπάρχοντα προγραμματισμό που έχει στα χέρια του εργολάβος, θα ξεκινήσουν λίγο μετά την είσοδο του νέου έτους του 2024. Τυπικά θα είναι το πρώτο δίμηνο. Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Πάτρα μένουμε που έχει πλέον μετατραπεί και σε ένα μεγάλο εργοτάξιο, συμβαίνουν πολλά πράγματα που μπορεί να υπάρχει ένα μικρό κόλλημα στις εργασίες, λίγο να καθυστερήσουν, να πάνε πίσω, να βγουν εκτός προγραμματισμού. Είναι λογικά όλα αυτά και υπάρχει κατανόηση νομίζω από μέρους όλων. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει και λίγο μετά το πρώτο δίμηνο του 2024. Πάντως, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα που υπάρχει και το χρονοδιάγραμμα, λέει ότι το συγκεκριμένο έργο με τις πεζοδρομίες αυτών των δύο οδών θα ξεκινήσει το πρώτο δίμηνο. Μπορεί να υπάρξει και καθυστέρηση. Πάμε λοιπόν να μας πεις, Καλυψό, τι ακριβώς βλέπετε. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα, τα οποία μάλιστα είναι σημερινά. Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες και ο κόσμος ρωτά γιατί εφόσον έχει προχωρήσει το έργο, γιατί εφόσον έχουν μπει τα πλακάκια, τα οικιβόληθη, η μπέζ, η κίτρινη οικιβόληθη στα πεζοδρόμια, γιατί δεν έπεσε πίσω στο συγκεκριμένο μέρος του δρόμου. Υπάρχει όμως απάντηση. Υπάρχει απάντηση στο λογικότατο αυτό ερώτημα και είναι ότι η Κανάρη θα γίνει πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος, θα πεζοδρομηθεί και αυτή στο πλαίσιο της ανάπλασης. Και θα ξεκινά από το ύψος των υψηλών Αλωνίων καταλήγοντας στην πλατεία της Πίνδου. Είναι αυτό το κομμάτι της Πάτρας και αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει πέσει, όπως είπαμε, καινούργια πίσα στην άσφαλτο σε αντίθεση με τα υπόλοιπα σημεία της συγκεκριμένης οδού έως των Τριών Ευάρχων. Στο τετράγωνο λοιπόν της Γούναρη, Κανάρη, επί της Αλεξάνδρου Υψηλάντου έχουν μπει και βόληθοι. Από εκεί θα περνά ο ποδηλατόδρομος της Κανάρη και το υπόλοιπο κομμάτι της Αλεξάνδρου Υψηλάντου, αυτό δηλαδή που ξεκινά από το ύψος της Αγίου Νικολάου και καταλήγει στη Γούναρη, θα πεζοδρομηθεί από την πλατεία Μαρκάτο μέχρι και μετά ακριβώς από την Παντάνασα. Τώρα σε ό,τι αφορά τη Σισίνης, εκεί λοιπόν τι θα γίνει, Καλυψό, γιατί και εκεί από ό,τι γνωρίζουμε θα γίνει και το συγκεκριμένο μέρος πεζόδρομος. Θα γίνει και εκεί λοιπόν, θα πεζοδρομηθεί και η Σισίνη και θα γίνει και ποδηλατόδρομος ταυτόχρονα και η Σισίνη. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτό θα ισχύσει από το ύψος της Καρατζά μέχρι και την Γερμανού. Ουσιαστικά δηλαδή θα ενώνει τα ψηλά Αλόνια, την πλατεία των ψηλών Αλωνίων με την Άνω Πόλη. Και επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι τα έργα στην Τριών Ευάρχων προχωρούν, ο εργολάβος είναι ήδη εκεί, είναι μεταξύ στο κομμάτι της Μεζόνος και της Ρίγα Φερό αυτή την ώρα, αν δεν κάνω λάθος, αμέσως μετά λοιπόν τα έργα της Τριών Ευάρχων, τα οποία θα ολοκληρωθούν με το νέο έτος από ό,τι φαίνεται, τότε λοιπόν θα ξεκινήσουν και οι εργασίες σε Κανάρη και σε Σίνης. Δηλαδή, εάν δεν ολοκληρωθεί το ένα κομμάτι, ο πεζόδρομος των Τριών Ευάρχων, να φτάσει μέχρι το κάτω μέρος της Αγίου Ανδρέου, τότε μόνο θα μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα και να ξεκινήσουν οι πεζοδρομήσεις και στα τμήματα τα οποία αναφέρουμε τώρα. Αυτή είναι η σειρά. Έχει προτεραιοποιηθεί η πεζοδρόμηση, τα έργα στην Τριών Ευάρχων και θα ακολουθήσουν οι δύο αυτές πεζοδρομήσεις. Καλυψό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι στην συνέχεια. Να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις λαϊκές αγορές. Διότι από ό,τι φαίνεται, είναι δεδομένο ότι πλέον θα είναι υποχρεωτικό το POS και στους πάγκους των λαϊκών
των αγορών της Πάτρας. Οι επαγγελματίες τώρα εμφανίζονται ανήσυχοι σχετικά με τους όρους χρήσης αλλά και τις χρεώσεις των τραπεζών. Στις λαϊκές έχει δοθεί μια μικρή παράταση βέβαια προσαρμογής στο νέο καθεστώς μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου. Πονοκέφαλο έχει προκαλέσει στους επαγγελματίες η υποχρεωτική τοποθέτηση POS και στους πάγκους των λαϊκών αγορών της Πάτρας. Πίσω από τις ανησυχίες τους κρύβονται οι όροι χρήσης και οι υφιστάμενες χρεώσεις των τραπεζών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στις λαϊκές αγορές έχει δοθεί μια μικρή παράταση προσαρμογής στο νέο καθεστώς μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Είναι ακόμα άλλο ένα έξοδο για εμάς, το οποίο μπορεί να κοστίσει και έως 600-700 ευρώ στην έναρξη με την αγορά της ταμιακής. Γιατί κάποιες ταμιακές δεν είναι συμβατές με τα τερματικά. Όπως ισχυρίζονται οι έμποροι των υπαίθριων αγορών, πρόκειται για ένα ακόμη βάρος στην πλάτη τους μετά τις ταμιακές μηχανές. Εκφράζοντας τις αμφιβολίες τους ως προς το αν θα ωφελήσει κάπου ουσιαστικά η τοποθέτηση POS, κάνουν λόγο για περαιτέρω δική τους οικονομική επιβάρυνση. Εκτός από τα έξοδα που απαιτεί η αναβάθμιση της ταμιακής μηχανής, η οποία και κοστίζει 180 ευρώ και θα πρέπει να την αποπληρώσουν στις αρχές του 2024, τώρα θα πρέπει να αγοράσουν και μηχάνημα POS. Εγώ σήμερα πρωί που μιλούσαμε συναδέλφους εδώ, αρκετοί μου είπαν ότι έχουν στο μυαλό τους να φύγουν. Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση δεν είναι καλή στη λαϊκή, όπως γενικότερα δεν είναι καλή σε όλους τους κλάδους. Δεν είναι το ελεύθερο επάγγελμα αυτή τη στιγμή έχει αρρωστήσει. Δεν έχει πεθάνει, αλλά έχει αρρωστήσει. Είναι άλλο ένα έξοδο, είναι ο τρόπος λειτουργίας. Είναι δύσκολος όλο αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολλοί που έχουν στο μυαλό τους να φύγουν. Υπάρχουν αρκετές αποχωρήσεις από το χώρο, δηλαδή οι λαϊκές δεν είναι όπως ήταν. Τέλος, όπως τονίζουν οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, επιβαρύνονται και από την προμήθεια της τράπεζας για τα POS. Οι επενδύσεις τώρα που υλοποιούνται στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων αλλά και οι δράσεις που προγραμματίζονται καθιστούν ακόμη πιο δυναμικό έναν από τους μεγαλύτερους αναπτυξιακούς πόλους της Δυτικής Ελλάδας. Το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων θα ξεκινήσει τη λειτουργία του 16 Δεκεμβρίου, όπου θα είναι και η πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου αναβατήρα που εγκαταστάθηκε φέτος του Αχιλλέα. Είναι μαζί μας ο διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων, ο κύριος Αλέξης Άγριος, να τον δούμε. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Είστε έτοιμοι λοιπόν, γιατί σε πολύ λίγες μέρες ανοίγετε τις πόρτες σας. Φαντάζομαι θα έρθει πάρα πολλής κόσμος, ακόμη και παρά το γεγονός ότι δεν έχει πέσει ακόμη χιόνι, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Έχετε ετοιμαστεί για να μας υποδεχτείτε για φέτος? Είμαστε στην τελευταία φάση αυτή τη στιγμή των προετοιμασιών μας. Φυσικά και θα είμαστε έτοιμοι όταν η μέρα αυτή φτάσει. Να σας πω ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες δοκιμές του νέου αναβατήρα και στη διαδικασία πιστοποίησης αυτού από έναν ανεξάρτητο φορέα του εξωτερικού. Οπότε περιμένουμε και εμείς πώς και πώς να ολοκληρωθεί αυτή η όλη διαδικασία μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας για να υποδεχτούμε το κοινό από τις 16 Δεκεμβρίου και μετά. Να πούμε ότι μέχρι αυτήν εδώ την ώρα έχει υλοποιηθεί το 50% των έργων για την αναβάθμιση, έτσι, και τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Έχει προχωρήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το έργο. Σωστά. Καταρχήν έχει ολοκληρωθεί το 50% μια συνολική επένδυση 20.250.000 ευρώ. Είναι μια επένδυση που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Έχει ολοκληρωθεί οπότε πάνω από το 50% του έργου και περιμένουμε με την λήξη της επερχόμενης χιονοδρομικής περίοδου να ξεκινήσουμε για την ολοκλήρωση και του υπόλοιπου 50%, καθώς το Νοέμβριο του 2024 αναμένεται το έργο αυτό να παραδοθεί εν συνόλο στους χιονοδρόμους αλλά και σε εμάς εδώ στο χιονοδρομικό. Οπότε είναι πραγματικά μια επένδυση η οποία έχει επιφέρει τεράστιο άλμα και τεχνολογικό αλλά και σε επίπεδα ασφαλείας όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού Καλαβρίτων. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες πλέον δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από άλλες τέτοιου είδους εγκαταστάσεις σε οποιοδήποτε άλλο χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα χιονοδρομικά κέντρα τα οποία υπάρχουν στην Ευρώπη. Σωστά. Φυσικά τα χιονοδρομικά της Ελλάδας είναι αρκετά μικρότερα σε έκταση από ότι τα χιονοδρομικά των ευρωπαϊκών χωρών, των Άλπων για παράδειγμα κτλ. Όμως στις εγκαταστάσεις πραγματικά δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Νομίζω ότι με τέτοιου τύπου επενδύσεις πλέον μπορούμε να ανοίξουμε και την αγορά του εξωτερικού στα χιονοδρομικά κέντρα. Πραγματικά είναι κάτι μοναδικό που πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει. Όταν λέμε ότι είμαστε σε χιονοδρομικό κέντρο σε πολίτες ευρωπαϊκών χωρών, αναρωτιούνται αν υπάρχουν χιονοδρομικά σε μια χώρα την οποία την έχουμε συνδυάσει με το καλοκαίρι. Mm-hmm. Είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία κάποιος να μπορεί να κάνει σκι και να βλέπει τη θάλασσα. Οπότε νομίζω ότι με τέτοιου τύπου επενδύσεις πραγματικά προσελκύουμε
κόσμο από το εξωτερικό και είναι ένας μεγάλος πόλος ανάπτυξης αυτός που θα επιφέρουν τέτοιες ενέργειες. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα ζητούμενα. Τι θα δούμε λοιπόν, 16 Δεκεμβρίου ξεκινάτε κανονικά τη λειτουργία σας, τι θα δούμε όσοι έρθουμε στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρίτων? Εκτός των εγκαταστάσεων που ήδη έχουμε συνηθίσει στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρίτων, θα συναντήσουμε τον νέο αναβατήρα Αχιλλέα. Αυτό έτσι θα είναι και η μεγάλη αλλαγή που θα καταλάβει ο επισκέπτης. Ο νέος αναβατήρας φαίνεται και στις εικόνες που δείχνετε τώρα. Ήταν καρεκλάκι τριών θέσεων ανοιχτού τύπου και έχει μετατραπεί σε καμπίνα 10 θέσεων κλειστού τύπου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα ανεβαίνει από τη βάση του χιονοδρομικού έως τη μέση σε μόλις 2,5 λεπτά σε σύγκριση με τα 7 λεπτά που έκανε στο παρελθόν. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Επίσης, ο αναβατήρας αυτός θα μπορεί να μεταφέρει 1.500 άτομα την ώρα σε σύγκριση με τα 500 άτομα που μετέφερε. Τριπλάσιο αριθμό σχεδόν και με πολύ μεγάλη ασφάλεια βέβαια, γιατί αυτό είναι πολύ βασικό, έτσι. Σωστά, σωστά. Επίσης, ο αναβατήρας αυτός, για να μην το αναλύουμε πολύ, είναι ο πιο σύγχρονος αναβατήρας, ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα γενικότερα. Όχι μόνο σε χιονοδρομικό κέντρο, ο πιο σύγχρονος αναβατήρας, ένα αέριος αναβατήρας που υπάρχει στη χώρα σε όλες τις εγκαταστάσεις. Από εκεί και πέρα, έχει αλλάξει ο υποσταθμός του χιονοδρομικού κέντρου, που είναι και η καρδιά των εγκαταστάσεων. Να σας πω έτσι πολύ σύντομα ότι πλέον το χιονοδρομικό κέντρο από πλευράς ενέργειας έχει 5 φορές τη δυναμική που είχε στο παρελθόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί δεν αγχωνόμαστε για τις αυξομοιώσεις των τάσεων, για διάφορα πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης, άλλο πολύ σημαντικό που θα φανεί στον κόσμο είναι το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Τι σημαίνει το ηλεκτρονικό εισιτήριο? Ο κόσμος θα μπορεί online να κλείνει το εισιτήριό του, να προμηθεύεται μόνο την πρώτη φορά την κάρτα του από τα εκδοτήρια των εισιτήριων και μετά να μπορεί online, κάνοντας την κράτηση, να περνάει απευθείας από τον αναβατήρα να κάνει το σκι του ή να κάνει τη βόλτα του χωρίς να περιμένει σε μεγάλες ουρές που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε λόγω του πολύ κόσμου στο χιονοδρομικό. Γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο οπότε με αυτόν τον τρόπο. Σωστά. Αυτές είναι οι κεντρικές αλλαγές. Υπάρχουν και πολλές άλλες, αλλά νομίζω ότι θα κουράσουμε περισσότερο και ο κόσμος που θα έρθει εδώ θα τις δει και θα τις απολαύσει πραγματικά. Να πούμε λοιπόν για τις 16 Δεκεμβρίου ότι είναι δωρεάν η χρήση του αναβατήρα Αχιλλέα. Να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Είτε χιονίσει είτε δεν χιονίσει, θα λειτουργήσετε κανονικά. Σωστά, σωστά. Στις 16 Δεκεμβρίου ο αναβατήρας Αχιλλέας θα λειτουργήσει για βόλτα του κοινού από τη βάση έως τη μέση. Η είσοδος θα είναι δωρεάν στο συγκεκριμένο αναβατήρα και θα ανοίξει και το σαλέ του χιονοδρομικού κέντρου για να μπορεί ο κόσμος να πιει ένα ζεστό ρόφημα ή να χαλαρώσει έτσι στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού. Παράλληλα, περιμένουμε και τις χιονοπτώσεις, οι οποίες ευελπιστούμε να έρθουν σύντομα για να ξεκινήσουμε την λειτουργία μας σε χιονισμένο τοπίο όπως μας αρέσει και το έχουμε συνηθίσει στο χιονοδρομικό. Πέρυσι, πότε άνοιξαν οι πίστες, πότε ήταν η περίοδος που ξεκίνησε να χιονίζει και λειτουργήσε κανονικά το χιονοδρομικό κέντρο? Πέρσι είχαμε έναρξη λειτουργίας στις 23 Ιανουαρίου για χιονοδρομία, το οποίο ήταν αρκετά αργά σε σύγκριση με τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών. Ελπίζουμε φέτος να μην συμβεί αυτό και να ξεκινήσουμε πολύ νωρίτερα. Συνήθως τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου είναι και τα πρώτα χιόνια που έρχονται στο χιονοδρομικό, τα πρώτα αξιόλογα χιόνια, γιατί και τώρα είχαμε χιονοπτώσεις και σήμερα, για παράδειγμα, έριχνε λίγο χιόνι. Η θερμοκρασία τώρα στο χιονοδρομικό είναι στον ένα βαθμό, οπότε μια μικρή βροχή σε ένα άλλο μέρος στο χιονοδρομικό είναι χιόνι. Αλλά αυτά τα χιόνια δεν είναι τόσο αξιόλογα σε ποσότητα, ώστε να μπορέσουν να στρωθούν οι πίστες και ο κόσμος να κάνει χιονοδρομία. Κλείνοντας, βέβαια, να πούμε ότι έχετε στο ημερολόγιο σας πάρα πολλές δράσεις και πλούσιες εκδηλώσεις και αθλητικές, αλλά και μουσικές και καλλιτεχνικές. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάποια από τα πράγματα τα οποία διοργανώνετε. Πάντως θα είναι πολλά αυτά τα οποία θα δούμε. Να πούμε μόνο ότι όλα τα Σαββατοκύριακα και ημέρες αιχμής του χιονοδρομικού για τη φετινή χρονιά είναι ήδη κλεισμένα. Υπάρχουν νομίζω ένα ή δύο κενά που συζητάμε για να τα ολοκληρώσουμε. Οπότε ο κόσμος κάθε μέρα αιχμής θα έχει και κάτι διαφορετικό να βλέπει στο χιονοδρομικό. Και αυτό είναι κάτι καινούργιο ακόμη και για εμάς που
πραγματικά ήμασταν πολύ άσχολοι τα προηγούμενα χρόνια. Να πούμε ότι έχουμε δύο μεγάλους αγώνες, έναν πανελλήνιο αγώνα που κάνει μια εταιρεία ενεργειακού ποτού, είναι αγώνας διασκέδασης πιο πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ γνωστός και ανά την Ευρώπη. Και έχουμε και ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ελεύθερου σκι που θα πραγματοποιηθεί σε μία από τις πλαγιές του χιονοδρομικού, το οποίο και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει δρομολογηθεί να γίνει τη φετινή χρονιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μουσικές εκδηλώσεις, διάφορα DJ set που θα πραγματοποιηθούν στο χιονοδρομικό και διάφορες άλλες εκπλήξεις, οι οποίες σταδιακά θα ανακοινώνονται και από το χιονοδρομικό κέντρο και περιμένουμε τον κόσμο να τις απολαύσει. Θα είμαστε συντονισμένοι, περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά, θα έρθουμε να σας δούμε από κοντά και φυσικά περιμένουμε και το χιόνι. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας περιμένουμε στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Θα είμαστε εκεί. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, γιατί και εδώ στην Πάτρα έχουμε έτσι εορταστικό κλίμα. Υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα και για τις μέρες των Χριστουγέννων από τον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου Πατρέων. Στις 12 Δεκεμβρίου, λοιπόν, ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Πάτρα με μουσική, δρόμενα και συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Οργανισμός Πάτρας την 3η 5 Δεκεμβρίου στον Πολυχώρο Πολιτισμού. Για άλλη μια φορά λοιπόν ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων με όλα τα καλλιτεχνικά σχήματα τα οποία διαθέτει και τα οποία να πούμε για άλλη μια φορά δίνουν το δικό τους τόνο και το δικό τους χρώμα στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Θα προσπαθήσουμε να ομορφύνουμε και πολιτιστικά την πόλη μας και εξ αρχής πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου και του πολιτιστικού οργανισμού οι οποίοι έχουν επιμεληθεί και του στολισμού της πόλης αλλά και των εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα το επόμενο διάστημα. Πιστεύω ότι είναι μία δράση, μία χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην οποία ο κόσμος, δηλαδή μπορούν να έρθουν και νέοι άνθρωποι και μικρά παιδάκια και οικογένειες. Δηλαδή, καλό είναι να δώσουμε έναν τόνο έτσι όμορφο στην πόλη. Εμείς, όπως και κάθε χρόνο, συμμετέχουμε σε όλες τις γιορτές, αλλά ειδικά τα Χριστούγεννα έχουμε κάτι ξεχωριστό. Είμαστε και πρωί και απόγευμα σε όλη την Πάτρα. Ξεκινάμε από τις έντονη δραστηριότητα από τις 15 του μηνός έως τις 30 και χαλαρή δραστηριότητα από αύριο συγκεκριμένα. Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους θα ξεκινήσουν από την 3η 12 Δεκεμβρίου με το άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Γεωργίου. Το event θα ανοίξει η μπάντα του Δήμου Πατρέων. Θα ακολουθήσει πλήθος εορταστικών εκδηλώσεων που θα εκτυλίσσονται καθημερινά μέχρι και τις 30 Δεκέμβρη. Στην περίπτωση τη δική μας το ζητούμενο δεν διεκδικούμε τίποτα δάφνες καλλιτεχνικής αρτιότητας. Είναι μια χοροδία που αποτελείται από παιδιά με ειδικές ανάγκες και κατεβαίνουμε περισσότερο, αυτό που έχει σημασία είναι να συμμετέχουμε. Το κομμάτι αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, δηλαδή αυτά τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να μην νιώθουν αποκλεισμένα. 20 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, στη μεγάλη αίθουσα του συνεδριακού, έχουμε το χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο. Πιστεύω ότι θα είναι άλλο ένα πολιτιστικό αποτύπωμα του Δημοτικού Οδείου και όχι μόνο, γιατί οι συμμετέχοντες εν πωλής είναι και οι μαθητές του Οδείου. Οι συμμετέχοντες είναι πάνω από 150 στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Αντιλαμβάνεστε ότι τα περισσότερα είναι παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού Οδείου, ξεκινώντας από την προπαιδική που θα συμμετέχει μαζί με τα υπόλοιπα σύνολα, παιδική χοροδία, χοροδία δωματίου, κρούσεις, ορχήστρα παραδοσιακών οργάνων και ορχήστρα δωματίου του Δημοτικού Οδείου. Ετοιμάζουμε για τις 13 του Δεκέμβρη στην πλατεία Ταραμπούρα, στις εργατικές κατοικίες Ταραμπούρα, μια γιορτή, ένα γλέντι που θα συμμετέχει το παράρτημα του χορευτικού στο Ταραμπούρα με πάνω από 250 άτομα. Θα χορέψουν 8 τμήματα που είναι από το παράρτημα του Ταραμπούρα Δημοτικούς Χορούς και θα συνεχίσει με γλέντι.
Σε αυτές συγκαταλέγονται συναυλίες, προγράμματα παιδικών χοροδιών, προβολές χριστουγεννιάτικων ταινιών, εορταστικό μπαζάρ, αλλά και δημιουργία κατασκευών υπό την επίβλεψη του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων. Η Ελεύθερη Ορχήστρα, όπως και πέρυσι, θα κάνει την πρόβα της λέγοντας τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τα πρωτοχρονιάτικα Σάββατο και Σάββατο 23 και 30 Ιανουαρίου στους δρόμους της, Δεκεμβρίου στους δρόμους της Πάτρας. Φέτος ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο για την πρόσκληση. Θα πούμε λοιπόν τα κάλαντα σε όλους τους δρόμους μετά την πρόσκληση του Δήμου. Θα συμμετέχουμε λοιπόν και εμείς σε αυτές τις εκδηλώσεις. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε κάποια λίγο πιο ροκ έκδοση των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών με κάποιες διασκευές από κάποια τραγούδια χριστουγεννιάτικα και κάποια κλασικά κομμάτια. Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το εορταστικό τραπέζι, διότι όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, θα είναι αυξημένο κατά 5 με 10%. Το τραπέζι των Χριστουγέννων λοιπόν, αλλά και της πρωτοχρονιάς για τα νοικοκυριά, και αυτό εξαιτίας των ανατιμήσεων στα βασικά είδη διατροφής που δίνονται στα σούπερ μάρκετ, αλλά και του πληθωρισμού τροφίμων που εδώ και 1,5 χρόνο συνεχίζει να τραβά την ανηφόρα και να έχει θετικό πρόσημο. Είναι μαζί μας η Καλυψό Εκανελοπούλου, να συνδεθούμε, να τη δούμε. Καλυψώ λοιπόν, έχουμε τις ανατιμήσεις αυτές, που όλες αυτές οι ανατιμήσεις είναι λογικό και δεδομένο ότι θα φέρουν αύξηση και στο οικογενειακό τραπέζι των Χριστουγέννων αλλά και της πρωτοχρονιάς. Νομίζω ότι είναι μια είδηση που δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη σε κανέναν, δεδομένου ότι όλοι πηγαίνουμε καθημερινά στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε την αύξηση των τιμών σε όλα τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Έτσι λοιπόν, ως εκ τούτου, θα πάρει και το γιορτινό τραπέζι, θα ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς, θα έχει μια μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι της τάξεως των 20%, αν μιλάμε για μια οικογένεια των 6 ατόμων. Θα έχει φαντάζομαι και κάποιους καλεσμένους, κάποιους συγγενείς, οπότε εμείς μιλάμε για τα βασικά 6 άτομα, μπορεί να κοστίσει και πολύ περισσότερο. Υπάρχουν λοιπόν οι ανατιμήσεις, υπάρχουν όλες αυτές οι αυξήσεις που βλέπουμε εδώ και 1,5 χρόνο να μην σταματάνε να ανεβαίνουν οι τιμές σε όλα τα βασικά είδη, με πρωταγωνιστή το ελαιόλαδο. Ο οποίος πλέον το ελαιόλαδο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο πρωταθλητής της ακρίβειας για φέτος, αφού και δεν μπορεί να λείπει από κανένα σπίτι. Η τιμή του λοιπόν είναι ανεβασμένη κατά 30% στις καλύτερες των περιπτώσεων, και δεν είναι μόνο εκεί που σταματάει η αύξηση σε βασικά είδη, Καλυψό. Δεν σταματάει εκεί δυστυχώς. Παίρνει μπάλα και τα φρούτα, τα λαχανικά, είδη πρώτης ανάγκης που όλοι έχουμε καθημερινά στο τραπέζι μας, αλλά φυσικά και στην εορταστική αυτή ημέρα. Και στα τυροκομικά, σε όλα αυτά δηλαδή που συνοδεύουν το κυρίως πιάτο, το οποίο και είναι το κρέας, για το οποίο η αλήθεια είναι πως ακόμη δεν υπάρχουν τόσο σαφή δεδομένα, είμαστε σε πιο αχαρτογράφητα νερά, να το πούμε έτσι, δεν είναι ακόμη τόσο σίγουρη ποια θα είναι η τιμή του κρέατος την περίοδο των Χριστουγέννων. Κοίταξε να δεις, αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι στα φρούτα, τα φρούτα είναι ανεβασμένα κατά 20%, τα αναψυκτικά τα οποία δεν λείπουν από κανένα τραπέζι κατά 16%, τα λαχανικά κατά 14%, τα τυριά κατά 12% και τα γαλακτοκομικά κατά 10%, πάντα σε σύγκριση με πέρυσι έτσι. Όλα αυτά είναι τυποποιημένα είδη τα οποία τα παίρνουμε στις περισσότερες των περιπτώσεων από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Εκεί λοιπόν κάτι μας λέει σίγουρα ότι και η τιμή του κρέατος, που ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί όπως μας είπες και εσύ, θα είναι έστω λιγάκι τσιμπημένη σε σχέση με την περσινή περίοδο. Βέβαια, έχουμε και τα γλυκά των Χριστουγέννων, έχουμε και τους κουραμπιέδες, έχουμε και τα μελομακάρονα. Πρέπει και εκεί να δούμε τι γίνεται, γιατί όλα αυτά δεν λείπουν από κανένα τραπέζι σε καμία περίπτωση. Αυξημένες οι τιμές και στα αλκοολούχα ποτά. Αυτό πήγαινε ακριβώς να αναφέρω, ότι έχουμε και το αλκοόλ που καταναλώνεται λίγο περισσότερο τις ημέρες αυτές, όπου και εκεί υπάρχει μία μικρή άνοδος. Μένει να δούμε πώς θα κυμανθεί και τις επόμενες ημέρες, γιατί μας χωρίζουν 2 εβδομάδες πλέον από τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, υπολογίζεται στο ένα οικογενειακό τραπέζι ότι θα κοστίσει 165 με 170 ευρώ για μια βασική οικογένεια. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε ένα λογαριασμό για τη λυπητερή, σε σχέση με πέρυσι, 20 ευρώ παραπάνω. Κάπου εκεί, γιατί εμείς το έχουμε υπολογίσει σε 4 με 6 άτομα, όπως μας είπε η Καλυψό Κανελοπούλου. Οπότε υπολογίστε ότι σίγουρα θα είναι αυξημένο
αυξημένες οι τιμές για το εορταστικό τραπέζι. Βέβαια, δεν τρώμε μόνο εκείνες τις μέρες, αλλά επειδή εκείνες τις μέρες σίγουρα θα είναι γεμάτο το τραπέζι, θα είναι και πιο τσιμπημένες οι τιμές και θα πρέπει να βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σίγουρα όμως, εκείνες τις ημέρες, γιατί είπαμε για το εορταστικό τραπέζι, σίγουρα κάποιοι έχουν ήδη κανονίσει να φύγουν διακοπές, είτε κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, είτε κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς, κάποιοι λίγο πριν, κάποιοι λίγο μετά, θα ξεκλέψουν κάποιες μέρες. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε Αιγιάλια, γιατί βλέπουμε ότι πλέον είναι πάρα πολύ ανεβασμένη η Αιγιάλια και τα Καλάβρητα βέβαια, αλλά να ξεκινήσουμε με την περιοχή της Αιγιάλιας. Είναι ιδιαίτερα ανεβασμένο το ενδιαφέρον που υπάρχει σε πανελλαδικό επίπεδο, όχι μόνο εδώ των κατοίκων της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας. Έλληνες από κάθε περιοχή της χώρας έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να επισκεφθούν την ορεινή Αιγιάλια την περίοδο των εορτών και κάτι το οποίο μεταφράζεται φυσικά και στα νούμερα, τα οποία δείχνουν 70% επάνω η πληρότητα στα ξενοδοχεία της περιοχής. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε είναι στο 70%, κάτι που μας λέει ότι όσο περνούν οι μέρες, σίγουρα θα αυξηθεί η ζήτηση στα καταλύματα των περιοχών αυτών. Είναι κάτι δεδομένο, οι τάσεις δείχνουν ότι υπάρχει άνοδος και μιλάμε για μέρη όπως η Ζαρούχλα, τα Ζαχλωρίτικα, η Φτέρη, είναι μικρά χωριά, τα οποία νομίζω ότι όλοι αξίζει να επισκεφθούν και να γνωρίσουν τις γιορτινές αυτές τις μέρες. Είναι μέρη τα οποία όχι μόνο τις γιορτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βλέπουμε και τα πλάνα. Είναι μέρη τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει κάποιες βάσεις για να αναδειχτούν τουριστικά ως χειμερινοί προορισμοί. Οι κρατήσεις είναι πάρα πολύ υψηλές και τις μέρες των γιορτών, αλλά και τις υπόλοιπες περιόδους, ειδικά όταν υπάρχει χιόνι σε αυτές τις περιοχές. Μας είπες και εσύ Ζαρούχλα, Ζαχλωρίτικα, η Φτέρη. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί και οι καταστηματάρχες αλλά και οι ξενοδόχοι των περιοχών αυτών παίρνουν μία ανάσα. Οπότε το γεγονός αυτό τους κάνει και ιδιαίτερα αισιόδοξους. Ιδιαίτερα αισιόδοξοι βέβαια είναι και στα Καλάβρητα. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι είναι και κάτι πιο αναμενόμενο, γιατί κάθε χρόνο υπάρχει έτσι πληρότητα στις κρατήσεις. Ωστόσο, φέτος νομίζω ότι βλέπουμε αυξημένη κινητικότητα ήδη από την 28η Οκτωβρίου και μετά, που και επισήμως άρχισε έτσι η χειμερινή σεζόν. Βλέπουμε μεγάλη κίνηση και το περασμένο Σαββατοκύριακο. Πολλοί επέλεξαν να επισκεφθούν τα Καλάβρητα και νομίζω ότι και τις επόμενες ημέρες, δεδομένου ότι θα πέφτει και άλλη θερμοκρασία και θα μπαίνουμε και σε περισσότερο γιορτινό κλίμα, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ζήτηση. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό και όχι μόνο από αρχαιούς, όχι μόνο από πατρινούς, όχι μόνο από την ευρύτερη περιοχή λοιπόν της Αχαΐας, από όλη την Ελλάδα. Τα Καλάβρητα θα έχουν επισκέπτες. Είναι μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και το χιονοδρομικό πλέον, το οποίο έχει περάσει σε περιοχή σε περίοδο ανάκαμψης, θα τα πούμε και στη συνέχεια, και εξυγχρονισμού. Οπότε είναι σε θέση να προσκαλέσει και να προσελκύσει ακόμη περισσότερους τουρίστες. Καλυψό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα μία σπουδαία έκθεση, διότι η Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας διοργανώνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών την περιοδική έκθεση με τίτλο «Τα μυστικά του θησαυροφυλακίου», στην οποία εκτίθενται πολύτιμα ευρήματα από ανασκαφές στην Αχαΐα, τα οποία φυλάσσονται στον άβατο χώρο του θησαυροφυλακίου της. Η έκθεση αυτή λοιπόν πραγματοποιείται από τις 24 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τα τέλη Μαρτίου του 2024 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό. Στην περιοδική έκθεση με τίτλο «Τα μυστικά του θησαυροφυλακίου» έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν οι επισκέπτες του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών. Η έκθεση, που διοργανώνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, θα διαρκέσει έως τα τέλη Μαρτίου 2024 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η σημασία της πρωτοβουλίας αυτής είναι μεγάλη, καθώς εκτίθενται για πρώτη φορά πολύτιμα ευρήματα από ανασκαφές στην Αχαΐα, τα οποία φυλάσσονται στον άβατο χώρο του θησαυροφυλακίου της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Η έκθεση «Τα μυστικά του θησαυροφυλακίου» διοργανώθηκε από την Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας. Θα είναι ανοιχτή μέχρι το τέλος Μαρτίου, με δωρεάν είσοδο και ξεναγήσεις κατόπιν συνεννόησης. Είναι πολύ σημαντική έκθεση, γιατί για πρώτη φορά βγάλαμε από το θησαυροφυλάκιο της Εφορίας πολύτιμα και βαρύτιμα κοσμήματα και θησαυρούς ασημένιων και χρυσών νομισμάτων που εκτίθενται στην περιοδική μας συνέθουσα των περιοδικών εκθέσεων. Η έκθεση διορθώνεται
διαχειρίζονται σε δύο άξονες. Αφενός παρουσιάζονται χρυσά και ασημένια κοσμήματα υψηλής αρχαιολογικής και καλλιτεχνικής αξίας και αφετέρου θησαυροί χρυσών και ασημένιων νομισμάτων από τις ιστορικές περιόδους της Αχαϊκής Συμπολιτείας, της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, των δόγιδων της Γαλλινοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας αλλά και της Οθωμανοκρατορίας. Η έκθεση έχει δύο ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει τα κοσμήματα. Βαρύτιμα κοσμήματα που είναι ταφικά ευρήματα της δεκαετίας του 70, του 80, παλιών ανασκαφών. Πολύτιμα κοσμήματα που είτε φορούσαν εν ζωή οι ενταφιασμένοι, είτε είναι ειδικά κατασκευασμένα λεπτά ελάσματα χρυσά για να συνοδεύσουν τους νεκρούς στον κάτω κόσμο. Μόνο και μόνο βλέποντας αυτά τα κοσμήματα, τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια, τις περώνες, καταλαβαίνει κανείς όχι μόνο το οικονομικό αλλά το πολιτιστικό και το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων, κυρίως της ελληνιστικής περίοδου. Γιατί η έκπληξη για μας ήταν ότι δεν είναι μόνο η Πάτρα η Ρωμαϊκή που είχε φτάσει σε ένα απόγειο δόξας και οικονομικής δύναμης, αλλά και η ελληνιστική. Αυτό βγάλαμε εμείς οι αρχαιολόγοι από αυτή την έκθεση. Όσο για τους θησαυρούς, είναι κρυμμένες περιουσίες σε ταραγμένες περιόδους της ιστορίας της πόλης ή της ευρύτερης Αχαΐας. Είτε πρόκειται για το τέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας, είτε για την ταραγμένη περίοδο του Μεσαίωνα, οι άνθρωποι πριν από μέσα στους πολέμους ή μέσα στις πολιτικές αναταραχές έκρυβαν το κομποδεμά τους. Δεν γύρισαν ποτέ να το πάρουν και το βρήκε η αρχαιολογική σκαπάνη. Στην έκθεση θα πραγματοποιούνται και δωρεάν ξεναγήσεις από τους επιμελητές της, Ιωάννη Μόσχο και Έλενα Παρτίδα, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα κατόπιν συνεννόησης. Πάμε τώρα να περάσουμε στα νέα για τον καιρό, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να είναι άγριος, διότι και σήμερα έβρεχε όλη μέρα και αύριο από ό,τι φαίνεται θα είναι βροχερός με κατά τόπους καταιγίδες. Αλλάζει βέβαια το σκηνικό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εκεί όπου θα έχουμε ναι μεν πτώση της θερμοκρασίας, αλλά όχι βροχές, κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια, και από εκεί και πέρα, από την ερχόμενη εβδομάδα, θα ξεκινήσει και η καλοκαιρία. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία των μετεωρολόγων. Θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο Νικόλας Σερέτης, ο οποίος είναι κοντά μας, προγνώστης καιρού, γεωλόγος. Κύριε Σερέτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Δήμητρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Καλησπέρα. Ας μιλάμε στον Νικό λοιπόν. Δώσε μας μία εικόνα. Πώς θα κινηθεί ο καιρός στις επόμενες μέρες? Σήμερα έβρεχε όλη μέρα και έχθες το βράδυ. Αύριο θα συνεχιστεί αυτό το σκηνικό του καιρού? Σήμερα τα Νικολοβάρβαρα επιβεβαίωσαν τη χάρη του, είναι η αλήθεια. Είχαμε αρκετά βροχερή ημέρα. Έτσι, με όχι πολύ έντονα φαινόμενα βέβαια, με συνεχόμενη βροχή έτσι, μέση τη νύχτα. Γύρω στα 20-25 χιλιοστά έπεσαν, αλλά δεν δημιούργησαν προβλήματα γιατί έπεσαν έτσι μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσα στην ημέρα ο καιρός βελτιώθηκε, είχαμε συννεφιά μόνο κατά περιόδους, αλλά με την ψύχρα ιδιαίτερα αισθητική έντονη, θα έλεγα, και το σκηνικό να παραμένει σε γενικές γραμμές. Τώρα, από εδώ και πέρα φαίνεται μια νέα μίνι επιδείνωση, αύριο, που θα διαρκέσει από αύριο τις πρωινές ώρες μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, με ανάλογο τύπου φαινόμενο όπως και τα απόψινά, θα μεσολαβήσει ένα διάλειμμα μέσα στις απογευματινές ώρες και με ένα πέρασμα πάλι βροχοπτώσεων προς το βράδυ αύριο της Πέμπτης και τη νύχτα προς την Παρασκευή. Αυτά τα δύο διαστήματα. Σκηνικό θα αλλάξει μετά την Πέμπτη το βράδυ, όπου θα έχουμε και τις τελευταίες βροχοπτώσεις, δηλαδή Παρασκευή θα δούμε αλλαγή του καιρού? Φαίνεται μετά από αυτά τα δύο περάσματα, δύο περιόδους που είπαμε, τις βροχοπτώσεις, από το ξημέρωμα προς το πρωί της Παρασκευής να βελτιώνει το καιρό. Από πλευρά ενωμένων να σταματάνε οι βροχές μέσα στην Παρασκευή σε όλη την περιοχή της Αχαΐας και ευρύτερα στη Δυτική Ελλάδα, θα έλεγα. Φαίνεται όμως μέσα στο Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, παρόλη την έλλειψη φαινομένων, να είναι η επικράτηση βορειαδόκαιρο, η επικράτηση βορειάδων στη χώρα μας. Κάτι το οποίο μεν θα φέρει μια πτώση στον υδράγυρο κατάτι. Αλλά δεν θα οδηγήσει την εκδήλωση φαινομένων στην περιοχή μας, απλά θα κάνει την ψύχρα λίγο περισσότερη. Χωρίς, παραλαμβάνω, να μας απασχολούν οι βροχοπτώσεις μέσα στο διήμερο. Άρα θα έχουμε μία μικρή πτώση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η οποία θα συνεχιστεί και από την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή πώς θα ξεκινήσει η επόμενη εβδομάδα με τη Δευτέρα? Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε γύρω στους 16-17 βαθμούς, θα πάμε Σαββατοκύριακο γύρω στα 14. Φαίνεται την επόμενη εβδομάδα να μπαίνουμε πάλι γύρω στους 15-16 βαθμούς Δευτέρα-Τρίτη και μάλιστα βλέπω, Δήμητρα, περαιτέρω άνοδο. Έτσι, ένα μήνυμα, αν μπορούμε να το πούμε, πάντα με την έννοια, με την εποχή που βρισκόμαστε, έτσι μιλάμε.
ένα μίνι έτσι, θερμό κύμα προς την Τετάρτη και την Πέμπτη, όπου φαίνεται η νοτιά θα μας ανεβάζουν και στους 18-19 βαθμούς και πάλι. Και να παίρνουμε έτσι μια γεύση πιο λιγότερο Δεκεμβριανή, αν μπορούσαμε να το πούμε. Η αλήθεια είναι πάντως πως η θερμοκρασία, ναι μεν έχει πέσει, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ακόμη ότι έχει κάνει τόσο πολύ κρύο ή ότι έχουν πέσει χιόνια ή ότι έχει πέσει θερμοκρασία πάρα πολύ. Γενικά δηλαδή ο καιρός, αν και Δεκέμβρης, μας τα έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι ότι από πλευρά θερμοκρασία, να πω για παράδειγμα και με την ευκαιρία με τον Νοέμβριο, ο οποίος παρόλο τις πολλές βροχές που είχαμε και έτσι και τα χιόνια προς το τέλος του μήνα, είδαμε κατέβηκαν και λίγο χαμηλά, η θερμοκρασία ήταν, η μέση θερμοκρασία του ήταν 1,5 βαθμό περίπου πάνω από τα κλιματικά. Mm-hmm. Δηλαδή, παρόλο το όλο σκηνικό που είναι μουντό και βροχερό, η θερμοκρασία φαίνεται να κρατάει τα γένεια σε αρκετές περιπτώσεις και να μην πέφτει εύκολα κάτω από τα κλιματικά επίπεδα, με εξαίρεση ελάχιστα διαστήματα. Αυτό φαίνεται έτσι να, αυτή φαίνεται να είναι και η τάση για τις επόμενες ημέρες. Προσωπικά δεν βλέπω και μέσω μακροπρόθεσμα κάποια ιδιαίτερη πτώση στις θερμοκρασίες, κάποιο κύμα έτσι ψυχρό θα έλεγα, δεν φαίνεται, και είναι προσωπική μου εκτίμηση, το παίρνω και πάνω μου άμα θέλεις, ότι το μεγαλύτερο διάστημα του Δεκεμβρίου δεν θα έχουμε κάποιο έντονο κρύο στην περιοχή μας. Και νομίζω είναι καλό αυτό και από οικονομικής άποψης. Δεν θα ανάψουμε καλοριφέρ, δεν θα ανάψουμε και air condition. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα στοιχεία και την πρόγνωση του καιρού. Σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ, να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας, διότι βγήκε το εορταστικό ωράριο. Την μεθεπόμενη Κυριακή, λοιπόν, 17 Δεκεμβρίου, η μέρα κατά την οποία ξεκινά το εορταστικό ωράριο, θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα για τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα, λοιπόν, με το πρόγραμμα, η αγορά την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, από Δευτέρα, 18 του μηνός, μέχρι και την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου, θα είναι ανοιχτή πρωί, απόγευμα, 9 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 9 το απόγευμα. Οπότε λοιπόν το ωράριο θα είναι σπαστό, παρόλα αυτά και Δευτέρα και Τετάρτη που συνήθως είναι κλειστά τα καταστήματα, εκείνη την περίοδο θα είναι ανοιχτά. Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, προπαραμονή των Χριστουγέννων, το ωράριο θα είναι συνεχές από ώρα 10 μέχρι και 6 το απόγευμα. Και μετά τη διήμερη Χριστουγεννιάτικη Ανάπαυλα στις 25 και 26 του μηνός, η αγορά της Πάτρας θα επαναλειτουργήσει από την Τετάρτη 27 μέχρι και την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, με σπαστό ωράριο και πάλι καθημερινά 9 με 2 και 5.30 με 9 το απόγευμα. Το Σάββατο τώρα 30 Δεκεμβρίου, προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς, η αγορά της Πάτρας θα είναι ανοιχτή από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα και Τρίτη 1 και 2 Ιανουαρίου του 2024 πλέον η αγορά θα είναι κλειστή, όπως και το Σάββατο των Θεοφανίων 6 Ιανουαρίου του 2024. Να υπενθυμίσω εγώ σε αυτό το σημείο ότι παραδοσιακά η Αθήνα έχει ξεκινήσει νωρίτερα με σπαστό εορταστικό ωράριο από την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, οπότε εσείς που θέλετε να κάνετε τα ψώνια σας στην πρωτεύουσα θα βρείτε τα καταστήματα ανοιχτά. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου είναι ανοιχτά τα καταστήματα, αλλά και τις Κυριακές 24 και 31 του μήνα, 11 με 7 η ώρα το απόγευμα λοιπόν, θα είναι ανοιχτή η αγορά της Πάτρας για όσους θέλουν να κάνουν τα ψώνια τους. Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Πάμε να περάσουμε τώρα στον Γιώργο Σωτηρόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο και με την Παναχαϊκή, η οποία σήμερα ξεκίνησε την προετοιμασία της για το εντός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στον Ολυμπιακό Β για την 11η αγωνιστική στον Νότιο Όμιλο τη Super League 2. Σήμερα ορίστηκαν και οι διαιτητές για αυτό το παιχνίδι, με τον Μπακογιάννη από την Αθήνα να είναι ο άρχοντας της αναμέτρησης, με βοηθούς τους Μαραθωνίτη και Μητροφάνη επίσης από την Αθήνα. Τέταρτος θα είναι ο Μαχαίρας επίσης από την Αθήνα. Να πούμε για την Παναχαϊκή ότι έχει φέρει στην Πάτρα από νωρίς σήμερα το πρωί τον Γιώργο Μίρτσο, τον παλέμαχο διεθνή τερματοφύλακά της, ο οποίος συζητά με τη διοίκηση έτσι ώστε να αναλάβει κάποιο πόστο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα ξεκαθαρίσει άμεσα ενδεχομένως και ως απόψε η περίπτωσή του. Επίσης η Παναχαϊκή
Θα περιμένει να δει και ο Γιάννης Οτάτης συγκεκριμένα ποιους παίκτες θα έχει διαθέσιμους για το παιχνίδι με τους Ερυθρόλευκους, με τον Ανέστη Νάστο να επιστρέφει σίγουρα στη διάθεσή του μετά την τιμωρία που εξέτησε κόντρα στο παιχνίδι με την Καλαμάτα την περασμένη αγωνιστική. Περνάμε στο μπάσκετ, πάμε στα του Απόλλωνα, εκεί όπου υπάρχουν εξελίξεις μετά την αποχώρηση του Κώστα Δελέγκο από την τεχνική ηγεσία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ποιος θα είναι ο νέος προπονητής στην ομάδα του Απόλλωνα. Έχει ακουστεί και το όνομα του Γιάννη Λίβανου και άλλων προπονητών. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχει πάρθει κάποια οριστική απόφαση από την διοίκηση της ομάδας. Αναμένεται η άφιξη του Αλόνσο Βέρτζ, καθώς και ενός ακόμα παίκτη που αγωνίζεται στη θέση 2. Να περάσουμε και στην ομάδα του Προμηθέα, η οποία έχει και αυτή φυσικά το Σαββατοκύριακο αγωνιστική υποχρέωση, δύσκολη έξοδο στην Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό. Ωστόσο, σήμερα ανακοίνωσε τα εισιτήρια για το εντός έδρας παιχνίδι το ευρωπαϊκό με την γαλλική Ντιζόν την επόμενη Τρίτη, 12 του μήνα, στο κλειστό Δημήτρη Στόφαλος, 7.30. Υπάρχουν στο site του Προμηθέα αναλυτικά και οι τιμές. Στα 10 ευρώ η γενική είσοδος και υπάρχουν και κάποιες άλλες κατηγορίες εισιτηρίων για αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδόρου. Θα περάσουμε και πάλι στο ποδόσφαιρο, στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο συγκεκριμένα, και θα κλείσουμε με αυτό, καθώς σήμερα είχαμε αγωνιστική δράση στο κύπελλο ερασιτεχνών για τη δεύτερη φάση αναμετρήσεις. Προκρίθηκαν τα φαβορί χωρίς εκπλήξεις τα παιχνίδια και είχαμε συγκεκριμένα τα αποτελέσματα. ΑΕΑ Ρόης Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 0-5, Ηρακλής Πατρών Πήγασος Μπουγουλακίου 1-5, Δία Σαραβαλίου Αναγέννηση Πατρών 1-2, Σταροχώρη Ίκαρος Λακόπετρας 5-2 και Γύρα Κράτα Καλάβρητα 4-1. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Σωτηρόπουλο. Γιώργο, καλή συνέχεια. Πάμε να περάσουμε τώρα στα νέα για τον καιρό. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο το δελτίο ειδήσεων από το Λεπάντο έφτασε στο τέλος του. Από εμάς, να έχετε όλοι καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης. 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος. 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης. 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη. 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4.